Ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα η προθεσμία για ένταξη στην ρύθμιση για τις 120 δόσεις. Δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση, διαμηνύει το Υπουργείο Οικονομικών μετά και την τελευταία επέκταση της ρύθμισης, η οποία και δόθηκε. Έτσι, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα κλείσει τα μεσάνυχτα και όσοι από τους οφειλέτες δεν έχουν ενταχθεί στην ρύθμιση θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, εισοδημάτων και περιουσιακών, ενώ θα δουν τα κινητά τους να βγαίνουν στο σφυρί. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι σε ό,τι αφορά την ευνοϊκή ρύθμιση για τον Δήμο Καλαμάτας, αυτή έχει λάβει παράταση δίνοντας το δικαίωμα σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν κάνοντας χρήση των ευνοϊκών όρων. Για την παράταση της ρύθμισης, η οποία επήλθε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ΦΕΚ 145-31 του 2019, σύμφωνα με το οποίο μπορούν οι οφειλέτες των Δήμων να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110-117 του νόμου 4611 του 2019. Έτσι λοιπόν, ακόμη και αν έχουμε αβεβαίωτες οφειλές, δηλαδή οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί έως σήμερα, τότε μπορούν να τις ρυθμίσουν μέχρι 29, όσες ρυθμιστούν μέχρι την 29/11/2019 και να έρθουν να τις εντάξουν στο νόμο. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είχαμε περιπτώσεις, για παράδειγμα τέλους ακίνητης περιουσίας, το οποίο είχε βεβαιωθεί μέχρι τις 19 Εβδόμου και προσερχόντουσαν βέβαια οι πολίτες να το ρυθμίσουν και μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Μετά τις 19 Εβδόμου και ενώ ήταν σε ισχύ ο νόμος 4611, ό,τι είχε βεβαιωθεί δεν μπορούσε αυτό φυσικά να ρυθμιστεί. Έτσι λοιπόν, με αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, έχουν τη δυνατότητα όσες οφειλές βεβαιωθούν μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου του 2019, αυτές να μπουν στη ρύθμιση και έτσι οι συνδημότες μας να τύχουν της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης και να μπορέσουν να αποπληρώσουν χωρίς προσαυξήσεις τις οφειλές τους.